Μιλάμε με τον Γιάννη Παπαχρήστου, τον προπονητή του Κομμένου, ο ηττημένος της σημερινού παιχνιδιού. Το Κομμένο πρώτο, αίτητο ήταν μέχρι τώρα. Βρέθηκε σήμερα η ομάδα της Ανέζας μπροστά σας, η οποία έδειξε ότι θέλει περισσότερο το παιχνίδι από εσάς. Δύο λόγια, πώς το είδατε εσείς το παιχνίδι και πώς είναι η συνέχεια της ομάδας σας? Μέχρι στιγμής, από την αρχή του προθέματος, σήμερα παίξαν οι δύο καλύτερες. Τώρα, αν είναι καλύτερη αυτή από εμάς και τα λοιπά, θα δούμε τι διάρκεια θα υπάρχει. Αυτοί πιστεύω ότι κάναν το καλύτερό τους παιχνίδι και εμείς κάναμε από τα χειρότερα. Σωστά κερδίσατε, μπράβο, δίκαια, συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Τώρα σε εμάς θα δούμε. Πάντως κάτι εντόπισα ορισμένα λάθη. Θα δούμε. Έχει μεγάλη πορεία ακόμα. Ναι, δεν είχε δείξει τέτοια κοιλιά η ομάδα του Κομμένου, επειδή σας παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Εντάξει, πάντα υπάρχει η πρώτη φορά σε όλα, αλλά εντάξει, θα δούμε. Είναι μακρύ το πρωτάθλημα ακόμη. Θα συνεχίσω. Πάντως σήμερα κέρδισε ο καλύτερος. Ναι. Κέρδισε ο καλύτερος από τους δύο. Ή μάλλον αυτός που το ήθελε περισσότερο. Τώρα, σε άσχημη μέρα εμείς, σε καλή αυτή, καλύτερη αυτή, πάντως οι δύο καλύτερες ομάδες παίξανε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εσύ θα μιλήσεις. Ναι, σε ανέβαλαν. Μιλάμε και με τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, δεν δείξατε σήμερα αυτό το οποίο δείχνατε σε όλα τα παιχνίδια. Σας πήραν το κέντρο, σας πήραν την επίθεση, σας πήραν στη δύναμη. Τι ήταν αυτό που εντόπισες εσύ? Και ήταν ένα μάτς που κρίθηκε καθαρά στη δύναμη. Είμαστε αδύναμοι, δεν παίξαμε δυνατά, χάσαμε. Δίκαιο αποτέλεσμα. Εντάξει, μας πικραίνει λίγο αυτό. Εντάξει, μπήκαν πιο δυνατά. Οι πρώτες ομάδες έπαιξαν. Ναι. Στην ντέρμπι ήταν. Ναι. Δεν παίξαμε με τη δύναμη. Χάσαμε. Τι να κάνουμε. Συνέχεια. Έρχεται ένας δύσκολος δεύτερος γύρος. Ναι. Προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Τώρα θα δούμε. Το πρωτάθλημα και η άνοδος και όλα αυτά θα κρυφθούν καθαρά σε μπαράζ. Είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Ναι, γιατί είδα και μικρή των Σιλάδων είδαμε σήμερα. 7 στο πέτα, 07. Η Αγία Παρασκευή πιο δυναμωμένη την είδαμε. Πάλι την παρακολούθησα το πρωί. Ναι, Έχετε δύσκολους γύρους. Είναι δύσκολος γύρος. Έτσι. Έκανα μεταγραφές. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει και ο καιρός και όλα. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λαζαράκο Παπαγεωργίου, προπονητή, πρώην παίκτη μάλλον της Ανέζας, παλιός και νυν προπονητής. Πιο κοντά είμαι στο πρώτο παρά στο δεύτερο. Εντάξει. Χαρούμενα, χαμόγελα σήμερα. Ένα παιχνίδι που το θέλατε. Δυνατό μάλλον παιχνίδι... το πήρατε... Νομίζω δίκαια. Και εύκολα. Δυνατό παιχνίδι όπως ήταν ντέρμπι πρώτος δεύτερος, δεν το συζητάμε. Και τα παιδιά έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια αντίπαλη. Ναι, ήταν αίτητη. Πολύ δουλεμένη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν αίτητη. Αυτό πήγε στη δύναμη. Ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε νωρίς. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Κερδίσαμε καθαρά. Δεν νομίζω να απειληθήκαμε σε κάποιο σημείο. Ναι. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Είναι μακρύ. Είμαστε ακόμα πίσω. Θα παλέψουμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί και πιστεύω ότι θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Έχουμε μια καλή ομάδα, πολύ καλά παιδιά, με εμπειρίες. Ναι, έχετε έμπειρη ομάδα. Καλή διοίκηση. Πιστεύω ότι είναι έμπειρη, πιο έμπειρη ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν είναι ομάδα για β' κατηγορία οι παίκτες αυτοί που έχετε. Εντάξει, να μην μένουμε μόνο σε αυτό. Όχι, είμαστε γήπεδο. Αυτό εννοώ. Να ευχαριστήσω εσάς που για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια φορά θα σας το λέω συνέχεια γιατί αναδεικνύεται το τοπικό. Έχει ανάγκη το τοπικό ποδόσφαιρο από ανθρώπους σαν εσάς να τρέξουν στα γήπεδα, να προβάλλουν. Είναι μεγάλη προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμάς χαρά μας είναι που να ακούμε λόγια από παιδιά, από αθλητές και όχι κακομοιριά από κάποιους που σήμερα από την κερκίδα άρχισαν να λένε κουβέντες. Εμείς να ξέρετε και να ξέρουν και όλοι ότι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη για τον αθλητισμό και για εσάς τους προπονητές, για τους παίκτες και μάλλον για τον αθλητισμό πιο πολύ το τοπικό. Επειδή εμείς το γνωρίζουμε, ναι, επειδή ξέρω. Σας ξέρουμε και προσωπικά. Και εγώ εκφράζω τον παράπονό μου. Καλά κάνεις εσύ και εμείς πρέπει να πούμε να δώσουμε τα εύσημα γιατί κάνεις. Πρέπει να παίρνετε και εσείς από κάπου δύναμη εδώ για να συνεχίσετε. Να ξέρετε ότι η προσφορά σας πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Εγώ το βλέπω από τα παιδιά εδώ ότι θα μπουν, θα ψαχτούν να δουν το site αυτά, ναι, ναι. Πώς πήγαν τα παιχνίδια. Κάποτε εγώ έζησα και την άλλη εποχή που δεν υπήρχαν αυτά. Και... Έγινε. Καλή πορεία να έχετε.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε υγεία, κοντά σας. Υγεία να έχουμε εννοείται. Πάμε να φτάσουμε κοντά μας. Και να, δω, να πω και καλή συνέχεια στα παιδιά με υγεία και αυτά. Ο καλύτερος να χαμογελάσω τέλος. Ευχαριστούμε, Λαζαράκο. Καλή συνέχεια. Καλά, καλά. Τέλος Φαινιδιού, Λευτέρη, αρχηγέ της ομάδας της Ανέζας. Μια νίκη, την οποία τη θέλατε πάρα πολύ και φάνηκε ότι τη θέλετε. Και στο τέλος βγήκατε νικητές. Δύο λόγια για το παιχνίδι και πώς βλέπετε τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, τις δύο καλύτερες του πρωταθλήματος, έτσι, κακά τα ψέματα. Είπαμε πριν το παιχνίδι ότι από το μυαλό μας και μόνο κάναμε δύο σερυγγέλες και ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τίποτα. Οπότε είπαμε, πάμε με πάθος, πάμε με δύναμη να πάρουμε τον αγώνα, να δείξουμε σε όλους ότι η Ανέζα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Μπήκαμε, το δείξαμε, συνεχίζουμε. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, ξεκάθαρα. Εννοείται το πρωτάθλημα είναι στόχος. Βέβαια, σας βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι και διαφορετικοί παίκτες να μπαίνουν, να βγαίνουν, είναι λόγω δουλειάς. Έτσι είναι. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, έτσι είναι τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Γιατί σήμερα, βέβαια, ήσασταν πλήρες και γι' αυτό δείξατε και ένα καλό πρόσωπο. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει, είμαστε όλοι σάξι. Αυτό είναι το καλύτερο σε μια ομάδα, νομίζω, τοπικού πρωταθλήματος. Εντάξει, η Ανέζα είναι παλιά. Οι παίκτες αυτοί που είχατε και έχετε. Έτσι, ο κορμός είναι αυτός. Οι παίκτες που ήσασταν αλφα κατηγορία τόσα χρόνια, μια έτσι, καλή ακριβώς. ομάδα και με έμπειρους. Έτσι ακριβώς. Και με τις προσθήκες των παιδιών που ήρθαν φέτος. Πάμε καλά. Λοιπόν, καλή πορεία. Συνέχεια, με υγεία να έχουμε. Υγεία να έχετε. Γεια σου.